Οι θεοί είναι αθάνατοι και ανίκητοι. Ενωμένοι μπορούν να νικήσουν τις πιο κακόβουλες θεότητες. Διαφορετικά, ο κόσμος θα επέστρεφε στο χάος από όπου προήλθε. Οι θεότητες αυτές είναι περήφανες, άστατες και ματαιόδοξες. Διαθέτουν πονηριά και ευφυΐα. Και συνήθως χρησιμοποιούν αυτές τις δύο ιδιότητες για καυγάδες, μηχανοραφίες και προδοσίες. Κατά βάθος οι θεοί δεν διαφέρουν και τόσο από τους θνητούς. Υποκύπτουν στα ίδια δύο πάθη, την αγάπη και το μίσος. Μια μέρα όμως εμφανίστηκε ένας θεός που ήταν πιο σοφός, πιο λογικός από τους άλλους, ικανός να ενώνει αντί να διχάζει, να οικοδομεί την ειρήνη αντί να προετοιμάζει πόλεμο. Ένας θεός σταθερά τοποθετημένος στην πλευρά της λογικής, σε αντίθεση με όσους αφήνονται να καθοδηγούνται από τα πάθη τους. Αυτός ο Θεός ήρθε στον κόσμο, όμως ήταν θεά ή Αθηνά. Για μία ξεχωριστή θεότητα, μία ξεχωριστή γέννηση. Η πρώτη σύζυγος του Δία ήταν η νύμφη Μύτης, της οποίας το όνομα σημαίνει ταυτόχρονα φρόνηση και πανουργία. Παρά τις κάποιες θύελλες που προκαλούσε η απιστία του βασιλιά των θεών, το ζευγάρι ήταν ευτυχισμένο. Και τότε μία μέρα, δύο άλλες θεότητες, η Γαία και ο Ουρανός, χτύπησαν την πόρτα του Άρχοντα του Ολύμπου. Του μετέφεραν μία ανησυχητική πρόβλεψη. Αφού γεννούσε ένα κορίτσι, η Μύτης θα αποκτούσε ένα αγόρι και το αγόρι αυτό θα ξεπερνούσε τον πατέρα του σε πονηριά και δύναμη και τελικά θα τον εκθρόνιζε. Ο Δίας είναι βασιλιάς χωρίς ανταγωνιστή και έτσι σκοπεύει να παραμείνει. Κατέκτησε το θρόνο του με άγριους αγώνες και δεν έχει καμία πρόθεση να τον μοιραστεί, πόσο μάλλον να τον παραχωρήσει. Έτσι, όταν η Μύτης κόντευε να γεννήσει, ο Δίας, που ήταν καλός στα τεχνάσματα, έθεσε στη σύζυγό του μία πρόκληση. Για πόσο μεγάλη μεταμόρφωση ήταν ικανή? Η Μύτης, χωρίς να φαντάζεται τι συνέβαινε στην πραγματικότητα, μπήκε στο παιχνίδι. Πέρασε από μία σειρά απίστευτων μεταμορφώσεων, ώσπου παρακινημένη από τον Δία, μεταμορφώθηκε σε μία σταγόνα νερό. Ο Δίας τη συνεχάρη, τη χειροκρότησε και την κατάπιε. Ενθουσιασμένος με το κόλπο του ο βασιλιάς των θεών, συνέχισε τις ασχολίες του. Λίγο καιρό αργότερα, φρικτοί πονοκέφαλοι ταλαιπωρούσαν το Δία. Ο πόνος ήταν τόσο έντονος που κάλεσε όλες τις θεότητες του Ολύμπου για βοήθεια. Για να ανακουφίσει τον πατέρα του ο γιος του, ο Ήφαιστος, ο θεός των σιδεράδων, του κατάφερε ένα τρομερό χτύπημα στο κεφάλι με τη βαριά του. Αμέσως, ό του θαύματος, μία νεαρή κοπέλα αρματωμένη και κρανοφόρος ξεπήδησε από το ράγισμα. Άφησε μία εκοφαντική πολεμική αχή που αντιλάλησε στον Όλυμπο. Οι θεοί γέμισαν φόβο, τα ποτάμια και οι θάλασσες φούσκωσαν με βρυχόμενα κύματα και ο ήλιος συγκράτησε τα φλόγινα άλογά του. Μόλις είχε γεννηθεί η Αθηνά. Η Αθηνά διαθέτει τη σύνεση και τη σοφία της μητέρας της, της Μύτιδας, μα και την ευφυΐα του πατέρα της, του Δία. Είναι δυτή ύπαρξη. Είναι γυναίκα, μα είναι αφιερωμένη στον πόλεμο, που για τους Έλληνες είναι αντρική υπόθεση. Για τον Δία είναι και θα είναι πάντα το αγαπημένο του παιδί, στο οποίο θα συγχωρεί τα πάντα.
Ο Δίας εμπιστεύεται στον Θεόποταμό Τρίτονα την εκπαίδευση της Αθηνάς. Ο Τρίτον έχει κι αυτός μια κόρη, την Παλάδα. Πολύ σύντομα οι δύο νεαρές θεές γίνονται αχώριστες. Όμως μια μέρα, στην προπόνηση για τη μάχη, καθώς η Παλάδα ετοιμάζεται να χτυπήσει την Αθηνά, επεμβαίνει ο Δίας, φοβούμενος για την κόρη του. Ξαφνιασμένη από την εμφάνιση του βασιλιά των θεών, η άτυχη Παλάδα ξεχνά την αμυνά της και δέχεται ένα τρομερό χτύπημα από την Αθηνά. Ένα χτύπημα ακούσιο, αλλά θανατηφόρο. Η θλίψη της Αθηνάς είναι τεράστια. Έχασε μία αδελφή. Έτσι, σαν δείγμα του πόνου της, αποφασίζει να βάλει το όνομα της φίλης της μπροστά από το δικό της. Στο εξής θα ονομάζεται Παλάδα Αθηνά. Η Αθηνά μεγαλώνει. Η ομορφιά της θαμπώνει όσους τη συναντούν. Μα η Αθηνά παραμένει ασυγκίνητη. Αποκρούει όλες τις προσεγγίσεις. Είναι παρθένα και έτσι σκοπεύει να παραμείνει. Ένας θεός όμως την καταδιώκει ανελέητα, ο Ήφαιστος. Ο Ήφαιστος είναι ο πιο άσχημος και άχαρος από όλους τους θεούς. Ο κουτσός σιδεράς ήταν αυτός που με ένα χτύπημα της βαριάς του έφερε την Αθηνά στον κόσμο. Είναι ακόμα πιο ερωτευμένος μαζί της, αφού πρόσφατα τον εγκατέλειψε η σύζυγός του, η Αφροδίτη. Ένα πρωί, η Αθηνά πηγαίνει στο σιδηρουργείο του Ήφαιστου για να παραγγείλει κάποια όπλα. Ο Ήφαιστος σπέβδει να της πει ότι δεν θα δεχτεί πληρωμή, ότι θα κάνει τη δουλειά αυτή μόνο για την αγάπη της. Κολακευμένη η Αθηνά δέχεται. Λίγες μέρες αργότερα η θεά έρχεται να παραλάβει τα όπλα της. Ο Ήφαιστος στην αρχή τη χαιρετά φιλικά και έπειτα ξαφνικά, φλεγόμενος από επιθυμία, ανίκανος να συγκρατηθεί, ρίχνεται στην Αθηνά και προσπαθεί να τη βιάσει. Στην πραγματικότητα, ο Ήφαιστος, που συνήθως δεν συμπεριφέρεται τόσο βάναυσα, είναι θύμα ενός βρώμικου κόλπου του Ποσειδώνα, του αδελφού του Δία. Ο Ποσειδώνας και η Αθηνά πάντα είχαν έντονη αντιζηλία. Και ο Ποσειδώνας χρησιμοποίησε τον Ήφαιστο για να βλάψει τη θεά. Λίγες ώρες νωρίτερα τον είχε κάνει να πιστέψει ότι η Αθηνά ερχόταν στο σιδηρουργείο και λαχταρούσε το φλογερό φλερ του Ήφαιστου. Η Αθηνά παλεύει, αποθεί τον σιδερά και το βάζει στα πόδια. Παρότι κουτσός ο Ήφαιστος, καταφέρνει να την προλάβει και προσπαθεί ξανά να την αποκτήσει. Είναι τόσο αδέξιος που τη σκίζει το χιτώνα. Βλέπει το γυμνό σώμα της θεάς σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Ο Ήφαιστος μαγεύεται. Η Αθηνά εκμεταλλεύεται τη σύγχυσή του για να ελευθερωθεί όμως, καθώς είναι έτοιμη να το σκάσει, ένας μακρύς πίδακας σπέρματος προσγειώνεται στο μυρό της. Αηδιασμένη η Αθηνά αρπάζει ένα μάλινο ύφασμα, σκουπίζεται και ρίχνει το ύφασμα στο έδαφος. Μα καθώς το ύφασμα αγγίζει το έδαφος, γονιμοποιεί τη Γαία, τη μητέρα γη. Η Γαία τώρα είναι έγκυος από τον πόθο του Ήφαιστου και λίγο καιρό αργότερα η Γαία γεννά ένα παιδί. Είναι ένα παράξενο πλάσμα, μισός άνθρωπος και μισό φίδι. Γεμάτη από τροπιασμό η Γαία ανακοινώνει ότι αρνείται να αναθρέψει το παιδί. Όμως η Αθηνά θα τον φροντίσει. Τον υιοθετεί. Ονομάζει αυτό το παιδί που ξεπήδησε από τη γη Ερυχθόνιο, που σημαίνει αυτόχθον. Τον κρύβει σε ένα ιερό καλάθι, το οποίο δίνει σε μία από τις αρχιέρειές της με την εντολή να τον φροντίσει πολύ καλά. Μια μέρα όμως, καθώς αυτή επιστρέφει από μια γιορτή,
Μεταφέροντας το ιερό καλάθι όπου κοιμάται ο μικρός Ερυχθώνιος, οι δύο αδελφές της, φλεγόμενες από περιέργεια, σηκώνουν το σκέπασμα του καλαθιού. Όταν βλέπουν το παιδί με ουρά φιδιού, πανικοβάλλονται, ουρλιάζουν από τρόμο και ρίχνονται από την κορυφή του λόφου της Ακρόπολης. Η Αθηνά σπέβδει και παίρνοντας το παιδί από την αυτοσχέδια κούνια του, το μεταφέρει στην ασφάλεια μέσα στους τοίχους του ναού της. Για ατέλειωτες μέρες τον μεγαλώνει με τόση αγάπη που όσοι τους βλέπουν πιστεύουν ότι η θεά είναι η πραγματική του μητέρα. Εκείνη την εποχή οι θεοί ζούσαν στα παλάτια τους στον Όλυμπο. Μα δεν υπήρχαν πόλεις στη γη αφιερωμένες αποκλειστικά σε αυτούς. Ο Δίας πίστευε πως αυτό το λάθος έπρεπε να διορθωθεί πάρα αυτά. Καλεί όλους τους θεούς και λέει στον καθένα τους να επιλέξει μία πόλη όπου οι άνθρωποι θα τον λατρεύουν. Μία πόλη για κάθε θεό. Ο καθένας κάνει την επιλογή του. Ο Απόλλωνας διαλέγει τους Δελφούς. Ο Άρης παίρνει τη Σπάρτη. Η Αφροδίτη επιλέγει την Κόρινθο. Ακόμα και η μοναχική και άγρια Άρτεμη αποφασίζει να διαλέξει μια πόλη. Θα είναι η Έφεσος. Μα όταν έρχεται η σειρά του Ποσειδώνα και της Αθηνάς, και οι δύο διεκδικούν την Αττική. Η ένταση αυξάνεται. Βλέποντας τον αδελφό του και την κόρη του να μαλώνουν όλο και πιο βία, ο Δίας αποφασίζει να είναι διαιτητής σε αυτή τη διαμάχη ο βασιλιάς της Αττικής, ο σοφός Κέκροπας. Ο Κέκροπας είναι καλός ηγεμόνας. Απαγόρεψε τις ανθρωποθυσίες. Έκανε την περιοχή του την πιο πολιτισμένη στον κόσμο. Καθιέρωσε τη μονογαμία και τον γάμο και δημιούργησε τα πρώτα δικαστήρια. Και πράγμα ανίκουστο, έδωσε δικαίωμα ψήφου όχι μόνο στους άντρες, μα και στις γυναίκες. Ο Κέκροπας κάνει αυτό που θέλει ο Δίας. Αποσύρεται στο παλάτι του. Λίγες ώρες αργότερα εμφανίζεται ξανά και δηλώνει ότι προστάτης της πόλης θα γίνει ο Θεός που θα προσφέρει στους ανθρώπους το πιο χρήσιμο δώρο. Ο Ποσειδώνας είναι σίγουρος ότι θα νικήσει. Ο Θεός των ωκεανών σημαδεύει με την τρίαινά του τη γη και κάνει να εμφανιστεί μια μεγαλοπρεπής πηγή νερού. Το αλμυρό νερό κυλά στα ξερά λιβάδια. Προσφέρει στους κατοίκους της Αττικής μια πολυτελή λίμνη, ένα είδος γιγάντιας πισίνας, όπου οι άντρες μπορούν να ψυχαγωγούνται και να κάνουν τα υδάτινα σπορ που τόσο τους αρέσουν. Έπειτα συμπληρώνει το δώρο του, προσφέροντας τον ίδιο τον Κέκροπα ένα υπέροχο μαύρο επιβίτορα, ένα μαγικό και κατά τα λεγόμενα ανίκητο πολεμικό άλογο που ξεπηδά από τον αφρό. Η Αθηνά σκέφτεται προσεκτικά. Με μία κίνηση του χεριού της κάνει να φυτρώσει ένα δέντρο από τη γη. Ένα τεράστιο δέντρο με ασημιά κλαδιά και ροζιασμένο κορμό. Μία ελιά. Μία ελιά της οποίας τα φύλλα, όπως δηλώνει, δεν θα πέφτουν ποτέ, ακόμα και το χειμώνα. Αυτό το δέντρο, δηλώνει, θα δίνει καρπούς, τους οποίους θα συνθλίβετε όταν οριμάζουν πλήρως. Θα σας τρέφει εσάς και τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Αυτό το δέντρο θα είναι σύμβολο της ειρήνης και της γονιμότητας που σας προσφέρω. Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της Θέμηδας, της θεάς της δικαιοσύνης, οι κάτοικοι της Αττικής άρχισαν να ψηφίζουν.
και οι ψήφοι των γυναικών έγιραν τελικά τη θεϊκή πλάστιγγα υπέρ της Αθηνάς. Ο Ποσειδώνας καταλαμβάνεται από ανεξέλεγκτη λύσα. Σαν εκδίκηση για την ταπείνωσή του αποφασίζει να βυθίσει την Αττική κάτω από τα κύματα. Όμως ο Δίας που παρακολούθησε προσεκτικά την ψηφοφορία του το απαγορεύει. Έτσι ο άρχοντας των ωκεανών φεύγει από τον Όλυμπο. Γεμάτος πικρία και μίσος για την κόρη του Δία, ρίχνεται στην Άβυσσο και επιστρέφει στο παλάτι του, όπου κλείνεται για να σκεφτεί νέα εκδίκηση. Η λογική των κατοίκων της Αττικής είναι απλή. Ο Ποσειδώνας τους προσφέρει ψυχαγωγία και πόλεμο. Η Αθηνά τους προσφέρει ειρήνη και γεωργία. Και προς τιμήν της θεάς, αποφασίζουν το μέρος να ονομάζεται στο εξής Αθήνα. Και ο ίδιος της ο γιος, ο Ερυχθόνιος, θα είναι ένας από τους πρώτους βασιλιάδες που θα κυβερνήσουν την πόλη. Η Αθηνά αφιερώνεται στην ευτυχία των ανθρώπων. Φυσικά γίνεται η προστάτηδα των ηρώων. Παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των άθλων τους. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά της, ο Περσέας ποτέ δεν θα κατάφερνε να νικήσει τη φρικτή Μέδουσα, της οποίας το σκυθρωπό πρόσωπο διακοσμεί τώρα την ασπίδα της Αθηνάς, ένα δώρο από τον ηρωικό Περσέα στην προστάτηδά του. Κατά τον Τροϊκό πόλεμο η Αθηνά παίρνει το μέρος των Ελλήνων και τους δίνει την ιδέα για το ξύλινο άλογο. Αργότερα βοηθά τον Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη. Αυτή, παίρνοντας τη μορφή του σοφού μέντορα, καθοδηγεί τον νεαρό Τηλέμαχο στις προσπάθειές του να εντοπίσει τον πατέρα του. Και πάλι αυτή, ένα βράδυ, επιτρέπει στον Προμηθέα να μπει κρυφά στον Όλυμπο, ώστε να μπορέσει να κλέψει φωτιά, την οποία μεταφέρει στη γη για να τη δώσει στους θνητούς. Πράγματι, η Αθηνά είναι αυτή που εμπνέει τους θνητούς να είναι τολμηροί και νυφάλιοι, προσφέροντάς τους μια νέα μορφή γενναιότητας, καθοδηγούμενη από τη σκέψη και την πονηριά, αντί για την ανοργάνωτη τυφλή λύσα. Η Αθηνά, θεά του πολέμου, εμφανίζεται στους θνητούς ως το αντίθετο του αδελφού της, του Άρη, που είναι επίσης θεός του πολέμου, μα θεός της σφαγής και του αίματος. Η Αθηνά, αντίθετα από τον Άρη, θέτει την ευφυΐα στην υπηρεσία του πολέμου, προκειμένου να φέρει ειρήνη και όχι την εξόντωση του εχθρού. Με τον καιρό η Αθηνά γίνεται και προστάτηδα του κράτους, εγγυήτρια της ισότητας των νόμων και της σωστής εφαρμογής τους. Όμως σύντομα, συνειδητοποιεί ότι χωρίς ευημερία, οι νόμοι από μόνοι τους δεν αρκούν. Έτσι, προκειμένου να αναπτυχθεί η ευημερία των ανθρώπων, τους δίνει το άρωτρο και τον ζυγό για τα βόδια τους. Τους διδάσκει επίσης τους αριθμούς, καθοδηγεί τις γυναίκες στις τέχνες της κουζίνας, καθώς και στην ύφανση και το γνέσιμο. Επίσης διδάσκει τις λεπτομέρειες της ναυπηγικής, πώς να δουλεύουν το ξύλο, να στυλβώνουν σανίδες και να συναρμολογούν τα διάφορα στοιχεία της κατασκευής. Έτσι επιβλέπει την ναυπήγηση της Αργός, του μεγαλύτερου πλοίου που είχε φτιαχτεί ποτέ ως τότε, με το οποίο οι άσονας και οι ναύτες του θα πήγαιναν να πάρουν πίσω το περίφημο χρυσόμαλο δέρας.
Μία μόνο φορά ένιωσε η Αθηνά ζήλια για κάποιον άλλο. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι αφορούσε μία καλλιτέχνηδα με σοβαρή έλλειψη ταπεινοφροσύνης. Το όνομά της ήταν Αράχνη, ήταν κόρη ενός πλούσιου υφασματέμπορου. Η Αράχνη είχε γίνει ειδική στη λεπτή τέχνη της ύφανσης. Δημιουργούσε θαυμαστά κεντήματα, επινοώντας σχέδια το καθένα πιο όμορφο από το προηγούμενο, φτιάχνοντας πέπλα και φορέματα ασύγκριτης μεγαλοπρέπειας. Η φήμη της έφτασε στα αυτιά της Αθηνάς, η οποία αποφάσισε μια ωραία μέρα να ελέγξει η ίδια τα ταλέντα αυτής της νεαρής. Η Αθηνά μεταμορφώθηκε σε μια γριά γκριζομάλα και πήγε να επισκεφθεί τη νεαρή κοπέλα. Για μεγάλη της έκπληξη, ανακάλυψε ένα αλαζονικό και υπερφύαλο άτομο που υποστήριζε ότι κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να υφάνει τόσο καλά όσο εκείνη και, ολοκληρώνοντας την καυχισιά της, πρόσθεσε «Κανείς, ούτε καν η θεά Αθηνά». Η Αθηνά στην αρχή θεώρησε αυτή τη στάση εφηβικό κομπασμό. Καλοπροαίρετα συμβούλεψε την Αράχνη να πάρει πίσω τα λόγια της και να τιμήσει τη θεά. Μα η Αράχνη, παρασυρμένη από τον ενθουσιασμό της, επέμενε. Ναι, ένιωθε ικανή να νικήσει την πανίσχυρη Αθηνά, αν ποτέ αυτή τολμούσε να την ανταγωνιστεί. Και λέγοντας ότι θα το αποδείκνυε, πέρασε τα δάχτυλά της κατά μήκος του νήματος. Ο αργαλιός κροτάλησε και σιγά σιγά εμφανίστηκαν τα σχέδια. Η Αράχνη είχε επιλέξει σαν θέμα τις ερωτικές περιπέτειες των θεών και τις μεταμορφώσεις τις οποίες συχνά κατέφευγαν. Όταν τελείωσε, η Αθηνά, μεταμορφωμένη ακόμα σε γριά, επιθεώρησε το έργο. Δεν υπήρχε τίποτα να πει. Ήταν η ίδια η τελειότητα. Ανώφελο να παραυγούν. Η δουλειά της νεαρής Αράχνης ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό που μπορούσε να κάνει η ίδια. Η θεά κυριεύτηκε από λύσα. Αυτή που ήταν συνήθως τόσο λογική, διέλυσε τα πάντα γύρω της και όρμησε έξω από το δωμάτιο. Όταν η Αράχνη συνειδητοποίησε ότι η γριά δεν ήταν άλλη από την Αθηνά, την έπιασε απόγνωση. Είχε μόλις διαπράξει μία ιδεχθή ιεροσιλία και προσέβαλε βαθιά το άτομο που παρόλα αυτά τιμούσε πάνω από όλους. Γεμάτη τύψεις η Αράχνη κλείστηκε στη σοφίτα του πατρικού της και κρεμάστηκε. Όταν η Αθηνά έμαθε τα νέα, μετάνιωσε αμέσως που αφέθηκε να παρασυρθεί. Και για να τιμήσει αυτή την εξαιρετική υφάντρα που πήρε άδικα ο θάνατος, επέστρεψε στο εργαστήριο της Αράχνης και έριξε ένα μαγικό βάλσαμο στο πτώμα της. Το σώμα της Αράχνης άρχισε να μικραίνει, να μικραίνει, να μικραίνει, ώσπου δεν έμεινε παρά μία μικροσκοπική κοιλιά από την οποία ξεπρόβαλαν λεπτά ποδαράκια καλυμμένα με τρίχες. «Με αυτόν τον τρόπο», μουρμούρισε η θεά, «μπορείς να μείνεις κρεμασμένη για πάντα, αφού αυτή ήταν η επιλογή σου. Μα θα συνεχίσεις τη δουλειά σου όπως πριν, με τη μορφή Αράχνης». Από τότε, συνεχίζοντας το ευαίσθητο έργο της, που μία ανάσα αρκεί για να καταστρέψει, η Αράχνη φαίνει αιώνια το πανί της. Ενώ την προσέχει, όπως όλους τους τεχνίτες και καλλιτέχνες, η θεά Αθηνά.